Πάμε κατευθείαν να υποδεχθούμε τον πρώτο για σήμερα καλεσμένο μας, τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Καράουλου. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ραήλογλου, σε εσάς, στους συνεργάτες σας, στους φίλους τηλεθεατές και βεβαίως χρόνια πολλά. Και ελπίζουμε, ας ελπίσουμε όλοι μας, ότι η αυριανή γέννηση του Θεανθρώπου θα φέρει εκτός από την παγκόσμια ειρήνη που είναι ένα αγαθό, αλλά και το ζητούμενο που την περίοδο αυτή είναι το ύψιστο αγαθό, την υγεία. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, γι' αυτό και πρέπει να ελπίζουμε πάντα. Η ελπίδα δίνει δύναμη για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, αλλά η κατάσταση σε κάθε περίπτωση δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και εδώ θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, από την πλευρά σας, από την πλευρά της κυβέρνησης, καταβάλλεται μια προσπάθεια να περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, απόλυτα κατανοητό, το ίδιο θα έκανε ο καθένας και αν θέλετε έτσι πρέπει να κάνει ένας που ηγείται, να περνάει το μήνυμα της αισιοδοξίας. Από την άλλη όμως πλευρά, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει να χαμογελάσουμε όταν τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι καλά. Υποχρεώνεστε να πάρετε αλλεπάλληλα νέα μέτρα. Το αν είναι καλά ή όχι θα κριθεί στην πορεία. Πάντως μέτρα λαμβάνονται. Ήδη σήμερα ο κύριος Πλεύρης ανακοίνωσε σχεδόν από 3 Ιανουαρίου και άλλα μέτρα. Η οικονομία είναι αυτή η οποία είναι. Καταβάλλεται από την πλευρά σας μια προσπάθεια να ενισχυθούν, ας πούμε, τα ευάλωτα νοικοκυριά, όπου αυτό παίζεται για το ποιοι τελικά είναι ευάλωτοι και ποιοι δεν είναι. Αλλά το μέλλον δεν διαφαίνεται ευίωνο. Θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη για το πώς θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτόν τον κικαιώνα, από αυτήν την κακή κατάσταση. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Και σίγουρα είμαστε σε μια δύσκολη φάση όπου η μετάλλαξη όμικρον είναι η καινούργια μετάλλαξη του κορονοϊού και φαίνεται ότι έρχεται απειλητική. Ήδη έχει βρεθεί σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχουν διαπιστωθεί κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον. Και βεβαίως είναι και στην πατρίδα μας και φαίνεται ότι ο ρυθμός μετάδοσής της είναι πολύ μεγάλος. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χθες και ισχύουν από σήμερα τα ξημερώματα. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που κοιτάει τη ζωή πάντοτε με θετικό μάτι, με αισιοδοξία και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Τα πράγματα σαφέστατα δεν είναι εύκολα, έτσι είναι δύσκολα. Αλλά προσέξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρώτον, πολύ μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας ήδη έχει κάνει το εμβόλιο. Είμαστε κοντά στα 7,5 εκατομμύρια. 7,5 εκατομμύρια σημαίνει πάνω από 80%. Ειδικότερα για όσους είναι πάνω από 60, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη πιο μεγάλο, έχει ξεπεράσει το 86%. Αυτό σημαίνει πρακτικά, μαζί με τα ραντεβού που έχουν κλειστεί, ότι θα είμαστε πάνω στο 90%. Οπότε μια ευάλωτη ομάδα που είναι η άνω των 60 είναι οκ. Okay. Δεύτερον, βλέπουμε ότι με την τρίτη δόση έχουμε ξεπεράσει τα 3.100.000 πολίτες. Είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τρίτη δόση. Αυτό είναι ένα επίσης θετικό μήνυμα, γιατί η τρίτη δόση είναι πολύ σημαντική, γιατί κατοχυρώνει, θα έλεγα εγώ, τον οργανισμό μας από τον κίνδυνο αυτό της μετάλλαξης όμικρον. Από εκεί πέρα θα προσέχουμε, θα τηρούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, θα φοράμε τις μάσκες μας, θα κρατούμε τις κοινωνικές αποστάσεις. Δεν έχει νικηθεί ακόμη ο κορονοϊός, αντιμετωπίζεται τώρα και αντιμετωπίζεται πάρα πολύ σωστά. Απλώς χρειάζεται λίγο προσοχή. Σε ό,τι αφορά τα άλλα ζητήματα, τα ζητήματα οικονομίας που θίξατε, έχουμε δύο θέματα. Έχουμε ένα ζήτημα που είναι η μακροοικονομία και αναφέρομαι στα οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη. Και έχουμε το άλλο που είναι η μικροοικονομία, δηλαδή η καθημερινότητα. Να πιάσουμε από το εύκολο που είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη, που είναι ιδιαίτερα θετικά. Μόλις προχθές είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για ένα πενθήμερο στη Βουλή τα θέματα του προϋπολογισμού. Φαίνεται λοιπόν ότι τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Και αυτό γιατί? Ας πιάσουμε 2-3 δείκτες, χωρίς να κουράζω τους φίλους τηλεθεατές. Πρώτος δείκτης είναι η ανάπτυξη. Ενώ ο προϋπολογισμός του 2021 εκτιμούσε ότι η ανάπτυξη θα είναι συν 3,6%,
Θυμίζω ότι πέρυσι είχαμε ύφεση μείον 9%. Το 2021 εκτιμούσαμε στον προπολογισμό ότι θα είναι συν 3,6%. Φαίνεται ότι τελικά θα ξεπεράσει τις προσδοκίες κυβέρνησης και μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 8%. Αυτό εκτιμούν τουλάχιστον όλοι οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι. Άρα, πρώτο θετικό μέγεθος. Δεύτερο θετικό μέγεθος, η ανεργία. Έχουμε μια ραγδαία αποκλιμάκωση της ανεργίας. Θυμίζω ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, πέρσι το Σεπτέμβριο είχαμε ανεργία 15,9%. Φέτος, με βάση τα επίσημα στοιχεία, 30 Σεπτεμβρίου, είχαμε ανεργία 13%. Τρίτο μέγεθος, το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται. Και σε αυτό συντελεί προφανώς η αύξηση του ΑΕΠ, αλλά αφετέρου και ο δανεισμός που κάναμε, όποιος δανεισμός, με πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Έτσι λοιπόν, ενώ πέρσι μιλούσαμε για 206% το δημόσιο χρέος, φέτος θα κλείσει γύρω στο 190% και του χρόνου προβλέπεται ακόμη περισσότερο. Άρα θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά μεγέθη, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ειδικότερα για το 2022, προβλέπονται, μισό λεπτό, προβλέπονται ακόμη πιο θετικά μηνύματα και εξηγούμε γιατί. Φέτος θα έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης του περίπου 8%, σύρο 8%, με αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, γιατί για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες φέρουν την ανάπτυξη στη χώρα, περίπου στο 11,5%. Η εκτίμηση είναι για το 2022 ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων θα ξεπεράσει το 24%. Άρα τολμώ να πω και να κάνω κριτική στην κυβέρνηση, αλλά μια καλοπροαίρετη κριτική, ότι η εκτίμηση στον προϋπολογισμό του 2022 που ψηφίσαμε πριν από λίγες ημέρες, ότι η ανάπτυξη του 2022 θα είναι σε 4,5%, εκτιμώ ότι είναι πολύ συντηρητική, πολύ μετριοπαθής και του χρόνου η ανάπτυξη θα ξεπεράσει το 6%, μπορεί να είναι και ακόμη περισσότερο. Εδώ όμως ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, εσείς είστε οικονομολόγος, μπορείτε να διαβάσετε τους αριθμούς, μπορείτε να κάνετε τις εκτιμήσεις. Αλλά επειδή έχω την χαρά να σας γνωρίζω και ξέρω ότι μπορεί να είσαστε επιστήμον, αλλά είστε κοντά στον πολίτη, είστε στο δρόμο, πείτε μου ειλικρινά, αυτά εδώ σε πόσους φίλους σας, ψηφοφόρους σας, γείτονές σας το λέτε και δεν σας κοιτάνε περίεργα? Εγώ που πάω να τα εξηγήσω αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις που κινδυνεύω να φάω και καμιά καρπαζιά, με την καλή έννοια το λέω, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα νούμερα πλην αυτών που τα γνωρίζουν. Η καθημερινότητα λέει άλλα πράγματα. Σήμερα υποχρεωθήκατε να βγάλετε ένα πενταψήφιο αριθμό για επανασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας σε σπίτια που έχει κοπεί το ρεύμα. Μιλάμε για το 2021, τελειώνει, 22 έρχεται αύριο και κόβεται το ρεύμα στα σπίτια από ανθρώπους που δεν μπορούν να το πληρώσουν. Και δεν είναι μόνον αυτοί οι ευάλωτοι και το ξέρετε πολύ καλά. Θα δώσετε 250 ευρώ σε αυτόν που παίρνει μέχρι 600 ευρώ. Αυτός που παίρνει 650 δεν είναι ευάλωτος. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Απολύτως. Πόσοι φίλοι σας που έχουν μαγαζάκια είναι έτοιμοι να, σε εισαγωγικά, να αυτοκτονήσουν? Δεν μπορούν να πληρώσουν. Τα φέσκια πάνε και έρχονται. Εκεί τι κάνουμε, κύριε Υπουργέ? Έχετε δίκιο, κύριε Ραϊλόγλου. Από την αρχή σας είπα ότι έχουμε τρία διαφορετικά ζητήματα. Ζήτημα πανδημίας, ζήτημα μακροοικονομίας, δηλαδή ποια είναι η προοπτική και η τάση της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτά τα δύο αναφέρθηκα. Και πάμε στο τρίτο, αυτό που πολύ σωστά θίγεται, τα ζητήματα της καθημερινότητας. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα? Είναι η ακρίβεια, η οποία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ξεκίνησε από την υπερθέρμανση οικονομίας. Τι είναι υπερθέρμανση οικονομίας, για να καταλαβαινόμαστε? Πέρσι και ως τον Ιούνιο είχαμε μειωμένη παραγωγική διαδικασία, γιατί είχαμε lockdown, είχαμε μικρότερη ζήτηση, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αποτέλεσμα, η τιμή του φυσικού αερίου, η τιμή του πετρελαίου να έχει κατρακυλήσει πάρα πολύ χαμηλά και βέβαια και η τιμή της ενέργειας του ίδιου. Αμέσως μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας με full ρυθμούς, αυτό λέγεται υπερθέρμανση οικονομίας, ξεκίνημα της έντονης παραγωγικής δραστηριότητας, οι χώρες οι οποίες έχουν φυσικό αέριο, που έχουν πετρέλαιο, οι αραβικές χώρες, η Ρωσία, οι πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης που έχουν πολύ φυσικό αέριο, βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν τα σπασμένα από την προηγούμενη χρονιά.
Άρα λοιπόν ανεβάσαν πάρα πολύ τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Λέω ένα παράδειγμα. Το φυσικό αέριο το μετράμε σε μονάδα μεγαβάτ. Δηλαδή πόσο φυσικό αέριο χρειάζεται για να παράξει ένα μεγαβάτ ηλεκτρικού. Στην αρχή της χρονιάς, τον Ιανουάριο, το μεγαβάτ του φυσικού αερίου ήταν 18 δολάρια και τώρα έχει πάει στα 180, δηλαδή 10 φορές περισσότερο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανέβηκε το κόστος της ενέργειας. Όταν ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ανεβαίνει συνολικά το κόστος παραγωγής. Άρα λοιπόν φτάσαμε ένα σημείο που παράγονται ακριβά προϊόντα και αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, γιατί προφανώς οι μισθοί και οι συντάξεις είναι στα ίδια επίπεδα, οπότε δεν μπορεί ο καταναλωτής να αντιμετωπίσει το κύμα ακριβής αυτής. Βάλτε μια ανωτελεία για να πω ότι όσοι παρακολουθήσαμε χθες τη συνέντευξη του κυρίου Πούτιν, καταλάβαμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Ναι. Έτσι, καταλάβαμε το παιχνίδι που παίζεται και το πώς οι Αμερικάνοι με μια παρτίδα υγροποιημένου αερίου που έριξαν, αυτό που πήγαινε για Αφρική και το φέραν στην Ευρώπη, την ίδια ώρα έπεσε η τιμή 40%. Το ότι παίζονται τεράστια παγκόσμια παιχνίδια είναι μια αλήθεια. Αλλά πάλι θα το πω. Η φίλη σας, η συμπατριώτη σας στο Ζαγκλιβέρι και εδώ στη Θεσσαλονίκη που παρακολουθούν την εκπομπή, το ξέρετε πολύ καλά τι λένε. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Απαντώ λοιπόν. Σωστά λέτε πάντως, έχετε απόλυτο δίκιο, ότι είναι ένας άλλου είδους ψυχρός πόλεμος μεταξύ των υπερδυνάμεων, ΗΠΑ, Ρωσίας και τα λοιπά. Και πράγματι, σήμερα με την πολιτική των τιμών που διαμορφώνουν οι παραγωγές χώρες σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο, διαμορφώνεται έτσι μια τάση και δημιουργείται ένα πρόβλημα στην Δύση γενικότερα, που έχει ανάγκη και έχει εξάρτηση από τις πηγές αυτές της συγκεκριμένης θέρμανσης, έως ότου βέβαια φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό είναι ζήτημα μιας δεκαετίας. Τώρα, λέω λοιπόν, τι κάνει η κυβέρνηση. Καταρχήν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να βάλει το ζήτημα και το έβαλε το ζήτημα πριν από λίγες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Εξήγησε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως στην πανδημία η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε σαν μια οικογένεια. Αγόρασε από κοινού τα εμβόλια, γιατί αν δεν τα αγόραζε από κοινού, ακόμη θα ψάχναμε να βρούμε εμβόλιο, κύριε Ρέγλου. Δεν νομίζω να αμφιβάλλετε γι' αυτό. Ή θα τα πληρώναμε 100 ευρώ το δολάριο, όσο τα πλήρωσε το Ισραήλ. 45 ευρώ το εμβόλιο πλήρωσε το Ισραήλ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πήρε με 15. Γιατί καταλαβαίνετε, 350 εκατομμύρια ήταν η παραγγελία. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, λοιπόν, ο Κυριάκος, είπε στο Συμβούλιο Κορυφής ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού το πρόβλημα, όπως αντιμετωπίσαμε τα ζητήματα των εμβολίων και όπως αντιμετωπίσαμε το ζήτημα της οικονομικής κρίσης που προέκυψε από την πανδημία με το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκατομμυρίων. Τους είπε λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε κοινή προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα 350 εκατομμύρια δηλαδή άνθρωποι που είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Και βέβαια πρέπει να δημιουργήσουμε και αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να μην εξαρτώμαστε από τον πόλεμο συμφερόντων των χωρών αυτών. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Αυτό θέλει το χρόνο του για να οριμάσει. Θυμίζω ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες δεν είχαμε κυβέρνηση στη Γερμανία. Η Γερμανία, καλός ή κακός, είναι ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν υπήρχε θέση από εκείνη την πλευρά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε. Ως τότε λοιπόν κάνουμε πολιτικές για τους συμπατριώτες μας εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνουμε? Πρώτα-πρώτα ελέγχους. Ελέγχους πολλούς, σημαντικούς, για να ελέγξουμε την αγορά και τις τιμές. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχουμε τον τρίτο καλύτερο πληθωρισμό, δηλαδή είμαστε η τρίτη καλύτερη χώρα σε ό,τι αφορά την αριθμητική προσαρμογή σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί ο Νοέμβριος έκλεισε με συν 4%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συν 6%. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, χαμηλόμισθους, χαμηλούς συνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως κάναμε με το πακέτο που ανακοίνωσε πριν από περίπου 20 ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 870.000 χαμηλούς συνταξιούχοι θα πάρουν 250 ευρώ Δευτέρα, Τρίτη, θα πάρουν τους λογαριασμούς τους. 170.000 άτομα με ειδικές ανάγκες θα πάρουν επίσης 250 ευρώ. Και βέβαια, για να επιβραβεύσουμε όχι μόνο ηθικά αλλά και υλικά όλους όσους υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και είναι 100.000 περίπου αυτοί, θα τους δώσουμε μισό-μισό δώρο. Αυτό στοιχίζει 350 περίπου εκατομμύρια. Ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα επιδότησης
της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψει περίπου το 80% της προσαρμογής. Και βεβαίως ανακοινώσαμε ένα πακέτο για το φυσικό αέριο, αλλά να τονίσω κάτι για να γίνει ξεκάθαρο. Να μην πιστεύει κανείς ότι από αυτή τη βοήθεια που θα πάρουν θα βγάλουν και κέρδος. Θα καλυφθεί ένα ποσοστό της απώλειας. Λέω δηλαδή, αν ήταν να επιβαρυνθεί ένας καταναλωτής σε ένα νοικοκυριό 100 ευρώ το μήνα στο λογαριασμό, μπορεί να πάρει τα 80. Αλλά πάλι ζημία θα δεχθούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε το 100% της απώλειας. Είναι σημαντικό όμως να καλύψουμε το σημαντικότερο μέρος. Και αυτό θα καλυφθεί. Και βέβαια αυτό που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το Σάββατο που μας πέρασε, που ήταν η τελευταία μέρα που συζητούνταν ο προϋπολογισμός στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είπε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν εξαντλούμε το προστάσιό μας, δηλαδή δεν εξαντλούμε τα οικονομικά διαθέσιμα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Το φαινόμενο της ακρίβειας είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη, είναι δυναμικό και στην αρχή της χρονιάς, βλέποντας τα νέα δεδομένα, όπου χρειαστεί και αν χρειαστεί, εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί, θα ξανάρθουμε και πάλι να δώσουμε συμπληρωματικά κάποιες άλλες παροχές. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική την οποία διαπιστώνουμε ότι ακολουθεί η κυβέρνηση. Το θέμα είναι, θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο κόσμος? Γιατί θα το επαναλάβω, κύριε Υπουργέ, τις ευάλωτες τάξεις, τους χαμηλομισθούς και χαμηλοσυνταξιούχους δίνονται αυτές οι ενισχύσεις. Το θέμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κομμάτι που είναι πάνω από τους χαμηλό και κάτω από τους πολύ. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Και νομίζω ότι το... Ναι, και νομίζω ότι αυτό ναι. το ακούτε κάθε μέρα, δεν περιμένετε να το ακούσετε από μένα, το τι γίνεται στην αγορά. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι το μέγα ζητούμενο, το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο εμπόδιο. Άκουσα με προσοχή αυτά τα οποία λέτε και προχωράω, δεν χρειάζεται να επανέλθω. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά να φύγετε. Δεν καταθέτει πρόταση μομφής, αλλά λέει φύγετε γιατί αποτύχατε ικτρά. Είδαμε τη συζήτηση και τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και τις απαντήσεις που πήρε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η δικιά σας η εκτίμηση ποια είναι, κρίνεται σκόπιμο σε αυτήν την περίοδο να χειριστείτε με κάποιο διαφορετικό τρόπο όλο το πολιτικό σύστημα, την όλη κατάσταση? Καταρχήν να πω ότι στη Δημοκρατία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Ραήλογλου, είστε έγκριτος και σοβαρός δημοσιογράφος, δεν αποφασίζει η αντιπολίτευση πότε θα φύγει η κυβέρνηση, αλλά ο λαός. Όταν φτάσει λοιπόν η ώρα για να γίνουν εκλογές, τότε αν ο λαός αποφασίσει ότι πρέπει να φύγουμε εμείς και να έρθει κάποιος άλλος, θα το κάνουμε με χαρά, γιατί είναι παιχνίδι της Δημοκρατίας. Με χαρά σχημαλόγουν, έτσι. Κανείς δεν χαίρεται όταν φεύγει. Εν πάση περιπτώσει, θα το κάνουμε. Γιατί όταν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να αλλάξει μια κυβέρνηση, βεβαίως και γίνεται αυτό. Ένα. Δύο. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα διέξοδο, ένα πολιτικό αδιέξοδο. Ποιο είναι δηλαδή? Έχουν περάσει 30 μήνες από τότε που μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου του 2019 και μας έδωσε μία διαφορά 8,4 μονάδων πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από 30 μήνες και έχοντας αντιμετωπίσει του Χριστού τα πάθη, όλα τα προβλήματα, λαθρομετανάστες, κορονοϊός, οικονομική κρίση, φυσικές καταστροφές, κλιματική κρίση ακριβώς. Το μόνο που δεν είδαμε, κύριε Ραήλογλου, χαριτολογώντας το λέω, είναι να σκάσει το ηφαίστειο της Σαντορίνης, έτσι, και να έχουμε και ακρίδες. Όλα τα άλλα τα έχουμε δει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο ελληνικός λαός στις δημοσκοπήσεις, γιατί στο ενδιάμεσο υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει άλλη εκλογική διαδικασία, όσο του φτάσει η ώρα, βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων, αντί να μειώνεται ή και να καβατζάρει το δεύτερο κόμμα να γίνει το πρώτο, μεγαλώνει. Τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες 5 δημοσκοπήσεις έχουν τη διαφορά από 11 μονάδες μέχρι και 13,5 μονάδες. Άρα μεγαλώνει η διαφορά. Αυτό είναι ένα πολιτικό αδιέξοδο. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι είναι καλύτεροι, ότι έχουν μια εναλλακτική διαφορετική πολιτική πρόταση για να τους εμπιστευτούν οι πολίτες και να το δείξουν στις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο, αγωνία μεγάλη για τον κύριο Τσίπρα. Μετά τις εσωκομματικές διαδικασίες του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, βλέπουμε ότι η διαφορά των δύο κομμάτων που ήταν χαώδης, τώρα είναι πλέον οριακή. Είδαμε δημοσκοπήσεις με 4 μονάδες διαφορά και η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι στις 6 μονάδες. Άρα λοιπόν ανησυχεί ο κύριος Τσίπρας.
ανησυχεί, γι' αυτό ζητάει να γίνουν τώρα εκλογές, τις οποίες ξέρω ότι θα χάσει, αλλά τουλάχιστον λέει να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, να μην γίνω τρίτο κόμμα. Λοιπόν, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε ένα σοβαρό κόμμα, έχουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, δεν έχουμε καταλάβει ότι την έχουμε απολέσει, γιατί αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις το θετικό κλίμα που έχει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει χαμηλότερο ποσοστό από το ποσοστό αποδοχής του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας το ισχυρό. Ο πρωθυπουργός της χώρας, περίπου από τους μισούς πολίτες, γίνεται αποδεκτός και θεωρούν ότι κάνει καλή δουλειά. Άρα λοιπόν τι λέμε. Με βάση τη συνταγματική επιταγή θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Όταν φτάσει η ώρα, γιατί αυτό είναι το σωστό, θα γίνουν εκλογές τον Ιούνιο του 2023. Και βεβαίως, πρώτο Θεός, φιλοδοξούμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Γιατί ως τότε πιστεύουμε ότι θα έχουν τελειώσει και ο κορονοϊός και η ενεργειακή κρίση και θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στην οικονομία και βεβαίως θα έχουμε την ανάπτυξη για όλους. Αυτό που είναι το ζητούμενο. Ήδη κάνατε μία αναφορά στο κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ και ότι έχει απώλειες ο ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε με το μόνο εργαλείο που έχουμε, τις δημοσκοπήσεις. Εκεί διαπιστώνουμε όμως, κύριε Καράουγλου, ότι και το δικό σας κόμμα έχει πολύ μικρότερες μεν, αλλά έχει ένα κομμάτι απώλειες προς το κοινάλ. Άρα λοιπόν, πώς σχολιάζετε αυτήν την κατάσταση που είναι κάτι καινούριο, διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα. Το κοινάλ ήταν στο 7-8% εκεί χαροπάλευε και τώρα ξαφνικά περνάει πάνω από το 10, 11 και 13 ακόμη τα 100. Το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, στις δημοκρατίες οι πολίτες είναι ελεύθεροι να επιλέγουν και να ψηφίζουν τα κόμματα που θέλουν. Αυτό δηλαδή έχουν την τάση που υπάρχει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε στο μαντρί μας κλειδωμένους τους πολίτες που μας ψηφίσαν. Ξέρουμε ότι αν αύριο δεν είναι ικανοποιημένοι από εμάς θα φύγουν και θα πάνε κάπου αλλού. Είτε δεξιότερα είτε αριστερότερα είτε και στο κέντρο. Δεν είναι δεδομένοι οι πολίτες. Από εκεί πέρα ναι, πράγματι είδα ότι και εμείς είχαμε μια μικρή φθορά. Είχαμε μια απώλεια από το κίνημα αλλαγής, από το ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Αλλά αυτό που είναι φανερό είναι ότι αν από εμάς υπήρχε μια φθορά της τάξης του 1-2% που γυρίσαν πίσω στο κοινάλ, πρώην Πασόκη, απ' την άλλη πλευρά, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Πασόκ πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, γυρίζουν πολύ περισσότερο, τριπλάσια, τετραπλάσια. Γι' αυτό το λόγο και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο η διαφορά. Άρα λοιπόν τι λέω. Εμάς δεν είναι αντίπαλός μας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το κοινάλ. Εμάς είναι τα προβλήματα της χώρας. Αν κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις λιγότερες δυνατόν, καταρχήν ανθρώπινες απώλειες και συνέχεια οικονομικές απώλειες, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για μας. Εγώ βλέπω το μέλλον πάντοτε με αισιοδοξία. Είμαι φυσικά αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι το 2022 ως το πρώτο εξάμεινο θα έχουμε και την αντιμετώπιση, τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος του κορονοϊού, αλλά και θα εξομαλυνθεί η αγορά ενέργειας, άρα λοιπόν θα εξομαλυνθεί και το κύμα ακρίβειας και θα ηρεμήσει η κατάσταση. Εκτός αυτού, είπα και πιο πριν ότι σε ό,τι αφορά την μακροοικονομία, τα μεγέθη για την ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα θετικά. Μία πρώτου του 2022, οι χαμηλόμισθοι θα πάρουν σύν 2%. Και βέβαια, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2022, επίσης δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, θα πάρουν και άλλη αύξηση. Για πρώτη φορά θα δοθεί και δεύτερη αύξηση. Γιατί αυτό που είναι στόχος για μας είναι να πετύχουμε η ανάπτυξη να είναι συνολικά για όλους, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις και για τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους απλούς εργαζόμενους πολίτες. Αυτός είναι ένας στόχος και ευχόμαστε να τον υλοποιήσετε, αλλά για την ώρα δεν τον βλέπουμε εφικτό, γιατί δίνεται 2%, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το συν που θα δώσετε, άλλα 2, άλλα 3%, ενώ ο πληθωρισμός ή τουλάχιστον οι τιμές των βασικών ειδών τρέχουν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό και το ξέρετε αυτό καλύτερα από μένα. Δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Έτσι πάτε μια βόλτα τώρα και βλέπετε το τι γίνεται. Το λάδι που έχει πάει κτλ. Γενικά υπάρχει αυτή η δυσκολία. Ας ελπίσουμε κύριε Υπουργέ ότι θα ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα μόνιμο πρόβλημα. Από γενέσεως είναι αυτό, είναι με τους γείτονές μας από την Ανατολή και δεν ξέρω εκεί ποια θα είναι η αντίδρασή τους τώρα που άρχισαν και οι γεωτρήσεις στο κυπριακό οικόπεδο, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις από εκείνη την πλευρά, για να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία το συνηθίζει αυτό όταν έχει εσωτερικά προβλήματα.
αυξάνει τις εξαγωγές και μεταξύ άλλων και των προβλημάτων. Και αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά να θυμίσω και κάτι άλλο. Να θυμίσω ότι σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχει δύο όψεις, η μία όψη είναι η διπλωματία και η άλλη όψη είναι οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας, έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά την διπλωματία και το εξωτερικό επίπεδο, δεν υπάρχει χώρα της ευρύτερης περιοχής που να μην έχει συνάψει σύμφωνα συνεργασίες με τη χώρα. Έτσι. Και μιλάμε για σκληρές μουσουλμανικές χώρες. Μιλάμε για την Αίγυπτο, μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, μιλάμε για το Κουβέιτ, μιλάμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μιλάμε για όλες τις χώρες. Ακόμα και οι μουσουλμανικές χώρες έχουν υπογράψει σύμφωνα συνεργασίες με την Ελλάδα και κάνουν κοινές ασκήσεις και κοινά γυμνάσια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η υπερδύναμη, η στρατιωτική υπερδύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Γαλλία, η οποία είναι η μόνη χώρα η οποία έχει και πυρηνικά όπλα, έχει υπογράψει το γνωστό σύμφωνο περί αμοιβαίας συνδρομής της μιας χώρας στην άλλη σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας τρίτης χώρας εναντίον μας, κάτι που σημαίνει πολλά. Αυτά σε ό,τι αφορά το διπλωματικό επίπεδο, όπου η Τουρκία είναι διεθνώς απομονωμένη. Και σε ό,τι αφορά το αμυντικό προστάσιο, τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, 16 Ιανουαρίου προσγειώνονται τα πρώτα 6 ραφάλ στην Ελλάδα, μέσα στο 22 θα πάρουμε άλλα 12 έως το τέλος του 22, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε αναβαθμίσει τα F-16 σε F-16 Viper, ενώ η Τουρκία, θυμίζω, η οποία έχει δώσει και 1.600.000.000 δολάρια προκαταβολή για τα F-35, όχι μόνο δεν παίρνει F-35, όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν τα F-16 τα δικά τους σε Viper, αλλά δεν τους επιστρέφουν οι Αμερικάνοι ούτε τα λεφτά, έτσι. Και είναι μια χώρα η οποία έχει προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο, είδατε, έχει κατεβάσει τους τόνους. Πράγματι, ξεκινήσαν οι γεωτρήσεις στα κυπριακά οικόπεδα, αλλά εγώ δεν βλέπω να στέλνουν τα πολεμικά τους πλοία, αρκούνται σε φραστικά σχήματα. Αυτό ακριβώς. Οψόμεθα. Λοιπόν, ευχές, κύριε Υπουργέ, ευχές. Καλά Χριστούγεννα, υγεία. Καταρχήν, καλά Χριστούγεννα, έτσι. Καλά Χριστούγεννα. Γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει το πολυτιμότερο αγαθό στην ανθρωπότητα, που είναι η υγεία υπό τις παρούσες συνθήκες. Και βεβαίως, τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και την αλλαγή του καινούργιου χρόνου, να ελπίζουμε ότι θα είναι ένας χρόνος γεμάτος υγεία, με δύναμη σε όλους τους συνανθρώπους μας, τους συμπατριώτες μας, με κουράγιο να παλεύουν ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες, και βεβαίως να είναι ένας χρόνος ειρηνικός, με εσωτερική γαλήνη στην οικογένεια και στη χώρα και ευτυχία οικογενειακή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευλογημένη από το Θεό για όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.